Ο λοιμοξιολόγος καθηγητής εσωτερικής παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δ. Γεώργιος Πάνος, είναι τώρα μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και βεβαίως είναι διάχυτη πια η ανησυχία για το πού οδηγείται η πανδημία στη χώρα μας. Μπήκαμε σε πορτοκαλί ζώνη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Κύπρος μέχρι προσφάτως πήγαινε αρκετά καλά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα φαίνεται ότι αρχίσαν να ξεφεύγουν και ξεφεύγουν με μεγάλα νούμερα θετικών ατόμων που ελέγχονται. Αυτό είναι ανησυχητικό. Αυτό φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε πειθαρχήσει στα μέτρα τα οποία είχαν προταθεί. Φυσικά ξέρουμε ότι σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει εντόπιση των κρουσμάτων ή των θετικών ατόμων που βρίσκονται στον κορονοϊό, αυξάνουμε τους ελέγχους με μοριακό έλεγχο και αυξάνουμε την και επιτείνουμε κατά κάποιο τρόπο τη μιχνηλάτιση σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε όσο γρήγορα μπορούμε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα άτομα τα οποία έχουν εκτεθεί για να εντοπίσουμε τους θετικούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και πρέπει να γίνεται συνεχώς. Απλώς τα αυξημένα κρούσματα δυσκολεύουν αυτή τη διαδικασία. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Ασφαλώς, διότι υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός ατόμων τα οποία πρέπει να εχνηλατηθούν και κάπου το σύστημα θα μπουκώσει με την έννοια του ότι δεν μπορεί το προσωπικό το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά να ανταποκριθεί σε τόσες πολλές θετικές ή πιθανές θετικές περιπτώσεις. Το δεύτερο πακέτο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να τηρούμε τα μέτρα, τα οποία όπως έχουμε πει σήμερα αδιαμφισβητήτως είναι η μάσκα, είναι η αντισηψία, είναι η απόσταση και η αποφυγή του συγχρονισμού και πρέπει να μην ξεχνάμε τώρα σε όλα τα καταστήματα, σε όλα τα κτίρια τα οποία δουλεύει ο κόσμος ή επισκέπτεται για να κάνει οικονομικές συναλλαγές, θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός. Και φυσικά έχουμε και το τελευταίο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την αυτοαξιολόγηση. Ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να έχει μία λίστα με τα συμπτώματα, ένα θερμόμετρο και αν μπορεί και ένα οξύμετρο. Θα πρέπει να ελέγχεται κάθε πρωί πριν πάει στη δουλειά του. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να υπάρχουν συμπτώματα, θα πρέπει να μην πηγαίνει στη δουλειά του, αλλά να επικοινωνεί με τον γιατρό του, ο οποίος θα τον συμβουλεύει και θα εκτελεί την διαδικασία που πρέπει, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να αντιμετωπίζεται σωστά. Βασικά θα πρέπει να επιστρέψουμε στην αφετηρία και να θυμηθούμε πώς λειτουργούσαμε, κύριε καθηγητά, αρχές της πανδημίας. Βεβαίως. Γιατί είναι το πιο... νομίζω η κούραση μας οδήγησε στο να ξεχάσουμε. Σε μια χαλαρότητα. Ναι. Ασφαλώς. Φυσικά σε αυτό το σημείο που βρεθήκαμε υπάρχουν και κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι κάπως ριζοσπαστικές αλλά έχουν γίνει και μπορούν να εφαρμοστούν αν το θέλουμε εμείς. Πείτε μου. Έχω προτείνει τις τελευταίες μέρες ότι δεδομένου ότι η Κύπρος είναι ένα νησί που είναι απομονωμένο γεωγραφικά, είναι μικρός σχετικά ο πληθυσμός, υπάρχει αρκετή υποδομή θα έλεγα σε εργαστηριακές υποδομές, δηλαδή σε μηχανήματα PCR, θα μπορούσε, αν επιστρατεύσουμε με τη θέλησή μας ό,τι μπορούμε στην Κύπρο, θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε, ακόμα χρησιμοποιώντας και τη μέθοδο της δεξαμενής, πάρα πολλές εξετάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να ελέγξουμε όλο τον πληθυσμό σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα. Εάν το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε αυτόματα και πολύ σύντομα να εντοπίσουμε όλα τα άτομα τα οποία είναι θετικά. Εάν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με την απομόνωση και τη φροντίδα, αν χρειαστούν νοσοκομείο, και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα reset, έτσι ώστε η κοινωνία μας να είναι σχετικά καθαρή και να αρχίσουμε από το μηδέν, από εκεί που έχουμε αρχίσει, όταν είχε τελειώσει το lockdown, όπου είμαστε μια καθαρή κοινωνία. Αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί και επισήμως. Πώς αντικρίζεται? Το έχω καταθέσει στην Επιστημονική Επιτροπή. Έχω πει να μεταφερθεί σε κάποια διάσκεψη που θα γινόταν την περασμένη εβδομάδα στον Υπουργό. Δεν γνωρίζω αν αυτό μεταφέρθηκε. Το έχω θέσει και σήμερα σε μια τηλεδιάσκεψη που είχαμε με την Επιτροπή είχα θέσει το θέμα και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Θα το δούμε. Άρα δεν αποκλείεται. Κλείνοντας, τι σας τρομάζει από εδώ και πέρα και το λέω ότι με την έννοια ότι ακόμη δεν μπήκαμε σε χειμερινές καιρικές συνθήκες. Ακόμη δεν έχουμε κλειστεί μέσα. Η έξοδοι μας είναι ως επιτοπλίστων έξω. Άρα τα πράγματα ίσως είναι πιο δύσκολα μπροστά μας. Ακριβώς. Διότι αν συνεχίσουμε να έχουμε μεγάλους αριθμούς με θετικά άτομα, μπαίνοντας ο χειμώνας, το κρύο, οι κλειστοί χώροι, θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Και φυσικά αυτό δίνει επιτακτικά και την ανάγκη να φτιάξουμε εξαερισμούς σε καταστήματα και σε χώρους που συγχροντίζεται ο κόσμος.
Οπότε αυτά θα πρέπει να τα δούμε εγκαίρως. Και κατά την άποψή μου, τώρα που έχουμε ακόμα ένα χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι ένας 1,5 μήνας με καλό καιρό στην Κύπρο, θα πρέπει να δούμε και την πρόταση αυτή για πλήρη έλεγχο του πληθυσμού. Υπάρχει φυσικά η πιο σωστή, η πιο έγκυρη, η πιο ακριβής μέθοδος του PCR και υπάρχει και μία δεύτερη μέθοδος με το αντιγόνο, δηλαδή αυτό το rapid test που λέμε, το οποίο κατά την άποψή μου αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί επικουρικά σαν δευτερεύον τρόπος επανελέγχου ή επαναξιολόγησης ενδιαμέσως των ελέγχων με το PCR, έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες, γιατί αυτές οι εξετάσεις έχουν ένα βαθμό χαμηλότερο στην ακρίβεια αποτελέσματος και δεν θέλουμε να παίρνουν εξετάσεις και απαντήσεις τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται, να τους λέμε ότι είναι αρνητικοί, ενώ στην ουσία να είναι θετικοί. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερη διασπορά. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τους τρόπους που θα επιλέξουμε να κάνουμε τις εξετάσεις στον πληθυσμό μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.